Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλημέρα κύριε Μποτίτση και εσάς και στους αγρότες. Δόξα στον Θεό, καλά από υγεία. Έχουμε, σας ευχόμαστε έτσι να συνεχίσετε κι εσείς και εμείς και όλοι μας, αν και είναι λίγο δύσκολο να το επιτύχει κανείς αυτό, να έχει και την υγεία του όταν αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τα λέμε συχνά εδώ στον Focus, κύριε Καβαθά, πριν από ένα μήνα. Δύσκολη εικόνα, ωστόσο στο μήνα που μεσολάβησε είχαμε και νέα μέτρα. Πιστεύετε πως είναι η ταφόπλακα? Νομίζω ότι αν δεν τη χαρακτηρίσω ταφόπλακα, μπορώ να το χαρακτηρίσω ότι είναι η σταγόνα που ξεκύλησε το ποτήρι για τον κλάδο της εστίασης. Ούτως ή άλλως από την επανεκκίνησή του μετά από 2,5 μήνες lockdown είχε μειωμένο κύκλο εργασιών κατά 60%. Και τώρα έρχεται να προσθεθεί τουλάχιστον 20% για την αμυγή εστίαση. Και για επιπλέον 20%, έτσι. Επιπλέον 20% είναι βέβαια τους κλάδους, τους υποκλάδους, στη μπαρ, τα κέντρα διασκέδασης, τα καφέ, τα χτήματα, τις έξοδες εκδηλώσεων που ουσιαστικά ισοδυναμεί με lockdown. Ναι. Πού βλέπετε να καταλήγουμε? Πώς μπορούν να στηριχθούν αυτές οι χιλιάδες επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι που αναγκαστικά θα δουν τον δρόμο της απόλυσης? Πώς μπορούμε να το μαζέψουμε, κύριε Καβαθά, όλο αυτό? Έχω ζητήσει από πολύ καιρό από την κυβέρνηση ειδικά μέτρα για την εστίαση που έχουν να κάνουν καταρχάς με τα εργασιακά, έτσι ώστε να μην υπάρξουν απολύσεις, να μην υπάρξουν αναστολές συμβάσεων εργασίας. Αρκεί να μας επιδοτηθεί το 100% του μη μισθολογικού κόστους, κάτι που γίνεται παραδείγματος χάρη στα ξενοδοχεία. Και από το πρόγραμμα συνεργασία, το οποίο όμως δεν είναι προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες που έχει η εστίαση. Άμεσα θα μπορούσε να γίνει άμεσα τώρα μία κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης ώστε να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί? Ακριβώς, για να σωθεί. Το δεύτερο είναι η ρευστότητα και η βελτίωση του ΦΠΑ μετάταξη της εστίασης στο 6%, έτσι ώστε να δοθεί το απαραίτητο οξυγόνο για να παραμείνει ενεργή η εστίαση, να διατηρήσει θέσεις εργασίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει 330.000 εργαζόμενους, είναι 80.000 επιχειρήσεις, και βέβαια να ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα καταστούν μάλλον ληξιπρόθεσμες μετά το τέλος Αυγούστου, που ουσιαστικά είναι οι αναστολές του πρώτου διαστήματος. Και αυτές εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να καλυφθούν από τον κλάδο, αλλά και από τους άλλους κλάδους οικονομίας. Άρα χρειάζεται μια ρύθμιση η οποία να είναι ρεαλιστική, να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση την οποία έχει διαμορφωθεί και να μην είναι ρύθμιση των 12 δόσεων. Χρειάζεται τουλάχιστον μια ρύθμιση 36-48 δόσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταποκριθούν και στις υποχρεώσεις τους, και βέβαια να διατηρήσουν, όπως είπα προηγουμένως, και τις θέσεις εργασίας, για να μην υπάρχει διαρραγή της κοινωνικής συνοχής, διότι εάν τα ευρήματα των ερευνών και του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, αλλά και άλλων φορέων και Ινστιτούτων επιβεβαιωθούν, θα μιλάμε για μια τραγωδία στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων και ιδιαίτερα της απασχόλησης. Εκεί θα ξαναδούμε να ζήσουμε στιγμές που ζήσαμε στις αρχές της κρίσης των μνημονίων της προηγούμενης δεκαετίας. Ένα σχόλιο για το ανάμεσα στα μέτρα ήταν και το κλείσιμο στις 12. Αυτό πώς το είδατε εσείς? Ίσως να υπήρχε μια δικαιολογία, σκέφτομαι εγώ, κύριε Καβαθά, για τα night club, για τα μεγάλα κέντρα διασκεδάσεως. Αλλά όσον αφορά, Φερρυππίν, τα εστιατόρια, δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν αυτά? Ακριβώς. Πρέπει να συζητάει η κυβέρνηση με την Ομοσπονδία Εστιατόρων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμβουλεύσουμε με κοινό στόχο την μη εξάπλωση της πανδημίας, αλλά και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Όπως εσείς δεν αντιλαμβάνεστε και εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, γιατί υπάρχει κίνδυνος για κορονοϊό σε ένα εστιατόριο στις 12 και 5 και δεν υπάρχει στις 12 παρά 5. Όταν τηρούνται μέτρα προστασιοποίησης, και μπορώ να πω ότι η συμμόρφωση είναι
σχεδόν στο 100%. Και ξέρετε, κύριε Καφαθά, να δεχθώ ότι σε ένα nightclub, σε ένα μεγάλο κέντρο διασκέδασης, το ένα ποτό θα φέρει το άλλο, η δυνατή μουσική, όλα αυτά. Ίσως να ευθυμίσεις, ίσως να έρθεις πιο κοντά με τον άλλον. Σε μια ταβέρνα, σε μια πιτσαρία, πόσο κοντά μπορεί να έρθει ο ένας με τον άλλον πελάτη? Δηλαδή, τι θα κάνει, θα σηκωθεί στο τραπέζι και θα χορεύει μόνος του? Δεν υπάρχει λογική. Δεν έχει λογική. Αυτό προσπαθούμε. Δεν έχει λογική. Εγώ και με ευκαιρία που μου δίνει τώρα να ζητήσω και από μέσα του σταθμού σας, από το κυβερνητικό επιτελείο, να ξαναδεί το μέτρο σε ό,τι αφορά την αμυγή εστίαση. Μα πρέπει να το ξαναδεί. Είναι μέτρο δώρο-άδωρο. Δηλαδή δεν έχει αποτέλεσμα, νομίζω, αυτό το πράγμα. Δεν έχει αποτέλεσμα ούτε. Μάλλον έχει αποτέλεσμα το κλείσιμο των καταστημάτων και την ανεργία. Μόνο αυτό βλέπω. Δεν βλέπω κάτι άλλο προσωπικά. Έχει δυσμενή αποτελέσματα για την ίδια την εστίαση που ουσιαστικά ακροβατεί αυτή τη στιγμή. Μεταξύ πάνω στην κόψη του ξηραφιού, εάν θα παραμείνει ή θα χάσει χιλιάδες επιχειρήσεις. Εκεί θα πρέπει να αναλωθούμε όλοι, έτσι ώστε να πείσουμε την κυβέρνηση. Εγώ ζήτησα και με έγγραφο να συναντηθώ και με τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βρούτση και τον κύριο Σταϊκούρα, να συζητήσουμε και για τα μέτρα που έχει ανάγκη ο κλάδος αφενός και αφετέρου, να δούμε βελτιώσεις που μπορεί να έχουμε, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα δυσμενή αποτελέσματα. Μα βέβαια, να αναλυφθούν μέτρα που θα έχουν αποτέλεσμα, όχι να είναι απλά εις βάρος των εργαζομένων, των επιχειρηματιών. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πάμε στη λογική πονάει εδώ, τη βγάζω όντι. Έτσι. Αυτή τη λογική ακολουθεί αυτή τη στιγμή η πολιτεία, καθοδηγούμενη βεβαίως και από τους λοιμοξιολόγους. Και να σας πω και κάτι, ας μας κάνουν σαφές και στην κοινωνία αλλά και στους παραγωγικούς φορείς ποια είναι τα κριτήρια που κλείνουν οι περιοχές. Γιατί έχουμε περιπτώσεις περιοχών που κλείνουν και ενώ έχουν πάρα πολύ λίγα κρούσματα. Mm-hmm. Έχουν κάποιες ενδείξεις για μεγαλύτερο επιδημιολογικό φορτίο. Αυτά όμως πρέπει να ανακοινώνονται έτσι ώστε και να προλαμβάνουμε καταστάσεις αλλά και να μην αισθάνονται οι επαγγελματίες το αίσθημα της αδικίας. Ότι εγώ έχω δύο κρούσματα στην περιοχή μου, μου λέγει συνάδελφος από την αυτονομό Δράμας, έχει κλείσει η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, τα περιοριστικά μέτρα έχει ενταχθεί. Mm-hmm. Η Δράμα έχει δύο κρούσματα. Και όμως είναι ενταγμένη στο γενικότερο πλαίσιο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκη. Είναι μόνο εξοργιστικό είναι αυτό τώρα, σαν ως κίνηση. Ως μέτρο. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική του αποφασίζω και διατάσσω και να πάμε στη λογική του συζητώ, έχω κοινωνικό διάλογο, ενημερώνω. Έτσι, αλλά το θέμα... Ναι. Να είμαστε γιατί είμαστε όλοι, αυτό πρέπει να αντιληφθεί η πολιτεία, ότι είμαστε στην ίδια πλευρά όλοι. Όλοι, στο πρώτο μας στόχος είναι η υγεία. Η υγεία και των πελατών μας και του προσωπικού μας και των ιδίων. Δεν φυτρώσαμε εμείς, οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι βιοτέχνες στην Ελλάδα, δεν έχουμε φυτρώσει. Έχουμε και εμείς πίσω οικογένειες, έχουμε παιδιά, έχουμε γονείς και θέλουμε να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας και την κοινωνία. Αλλά πρέπει να είμαστε συμμέτοχοι στις αποφάσεις, τουλάχιστον να σπάρουν τη γνώμη μας. Δεν λέμε να εισακούγεται η γνώμη μας στο 100%, ας ληφθεί αλλά υπόψη. Τουλάχιστον να συζητάμε μαζί. Έτσι. Πριν να είναι αργά, έτσι, πριν να είναι αργά. Γιατί αυτά που συμβαίνουν. Κύριε Μποτίτση, είναι πράγματα τα οποία είχαμε πει ως ΓΕΣΕΒΕ από την αρχή της πανδημίας. Ότι παραδείγματος χάρη το πρόγραμμα συνεργασία δεν πρόκειται να προχωρήσει. Α, το είχατε πει και σε εμάς εδώ, στον Focus αυτό. Ζούμε την πραγματική οικονομία. Δεν μην κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου. Βιώνουμε καθημερινά τα προβλήματα όπως τα βιώνει κάθε επαγγελματίας έμπορος και βιοτέχνης. Οι συνδικαλιστές της ΓΕΣΕΒΕ είναι επαγγελματίες καταρχάς. Δεν πληρώνονται από τη ΓΕΣΕΒΕ. Δεν πληρώνονται από τις ομοσπονδίες, δεν πληρώνονται από τα σωματεία, δεν έχουν άλλο μισθό, δεν παίρνουν μισθό δηλαδή. Άρα για να επιβιώσουν πρέπει να δουλέψουν. Και επειδή είναι μαχόμενοι επαγγελματίες, ζούμε τα προβλήματα από μέσα. Έτσι ακριβώς είναι, δυστυχώς, κύριε Καβαθά. Είμαστε εδώ για να τα ξαναπούμε και να τα ξαναλέμε. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο, εύχομαι. Καλό κουράγιο πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, κύριε Ποτίτση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.